1522 στην τουρκοκρατούμενη Αθήνα γεννιέται η Φιλοθέη Μπενιζέλου, κόρη του Άγγελου Μπενιζέλου και της Συρίγης Παλαιολόγου. Αρχοντική γενιά και από τον πατέρα της και από τη μάνα της. Πάμπλουτος ο πατέρας της είχε το αρχοντικό του στη σημερινή οδό Αγίας Φιλοθέης, δίπλα ακριβώς στο μέγαρο της Αρχιεπισκοπής στην Πλάκα. Οι γονείς της Φιλοθέης, ευσεβείς αλλά και ρεαλιστές άνθρωποι, για το φόβο των Τούρκων πάντρεψαν με το ζόρι την κόρη τους στα 14 της χρόνια με τον κατά πολύ μεγαλύτερό της Γεώργιο Χιλαδά. Περιγράφεται ως τσιγκούνης και ζηλιάρης, αλλά 3 χρόνια μετά το γάμο τους ο άνδρας της πέθανε. Η Φιλοθέη, πλούσια πλέον και ελεύθερη, άρχισε να σκορπά την περιουσία της σε φιλανθρωπίες. Μετέτρεψε το σπίτι της σε μοναστήρι και αποσύρθηκε σε αυτό. Δεχόταν δεκάδες κοπέλες τις οποίες βοηθούσε και δίδασκε. Το πρώτο παρθεναγωγείο και η πρώτη επαγγελματική σχολή των υποβαθμισμένων τότε Αθηνών δημιουργήθηκαν από τη Φιλοθέη. Αργότερα ανοίγει νοσοκομείο και γυροκομείο. Με τα υπολείμματα της περιουσίας της ίδρυσε και δεύτερο μοναστήρι του Αγίου Ανδρέα στη θέση Περσός στα Πατήσια. Λίγα χρόνια αργότερα, μαζεύοντας χρήματα από τους πλουσίους, ιδρύει και τρίτο μοναστήρι έξω από την Αθήνα που ήταν το αγαπημένο της. Το έφτιαξε σε ένα μακρινό, ήρεμο και απομονωμένο τόπο που πήρε το όνομά του από αυτήν. Ονομάστηκε περιοχή της Καλής Καλογριάς, Καλογρέζα. Από το νέο εισηγαστήριό της, η Φιλοθέη παρατηρούσε τους ταλέπορους αγρότες που κατέβαιναν φορτωμένοι και ασθμένοντες προς την πόλη για να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Επειδή τους λυπόταν, διάλεξε ένα σημείο του στενού αγροτικού δρόμου και με έξοδά της έσκαψε ένα πηγάδι για να μπορούν οι άνθρωποι να ξαποσταίνουν από τον εξαντλητικό ποδαρόδρομο πολλών χιλιομέτρων. Το πηγάδι μέσα στην ερημιά έκανε μεγάλη εντύπωση και επειδή το δροσερό νερό έφρενε τις ψυχές των οδηπόρων, η περιοχή ονομάστηκε Ψυχή. Η ακατάβαστη δραστηριότητά της ενόχλησε πολλούς. Με τον ηγούμενο της Μονής Πετράκη Τιμόθεο βρισκόταν σε συνεχή πόλεμο, ενώ πολλοί άρχοντες δεν την έλαβαν με καλό μάτι, διότι τη θεωρούσαν ταραχοπηγό στοιχείο που τους δημιουργούσε προβλήματα με τους Τούρκους. Η αλήθεια είναι ότι η Φιλοθέη έμπαινε τακτικά στη μύτη των Μπέιδων. Βοηθούσε κοπέλες που είχαν κλειστεί με το ζόρι στα χαρέμια να το σκάσουν και τις φυγάδευε στη Τζιά, όπου είχε στήσει άλλο μοναστήρι. Τη φυλάξαν μια φορά όταν χάθηκαν 4 κοπέλες σε μια νύχτα από 4 τουρκικά σπίτια, αλλά το τελειωτικό χτύπημα έρθε τον Οκτώβρη του 1588, όταν η Φιλοθέη ήταν πια 66 ετών. Ενώ βρισκόταν στην ολονυχτία της εορτής του Αγίου Διονυσίου, στο μοναστήρι που είχε χτίσει τα Πατήσια, οι Τούρκοι εισέβαλαν στην εκκλησία, τράβηξαν τη γερότησα στον περίβολο και τη μαστίγωσαν άγρια. Οι Καλόγριες την πήραν σε άθλια κατάσταση και τη μετέφεραν στο μοναστήρι της Καλογρέζας, όπου και εξέπνευσε 4 μήνες αργότερα, 19 Φεβρουαρίου του 1589. Οι Καλόγριες την έθαψαν σε μια ερημιά κοντά στη Γαλογρέζα, χωρίς να αποκαλύψουν σε κανέναν που ήταν ο τάφος. Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας, σκάβοντας ένα νταμάρι για να βγάλουν πέτρα, κάποιοι εργάτες βρήκαν μια κρύπτη με ένα σκελετό στο εσωτερικό της, ντυμένο με απομεινάρια εκκλησιαστικής στολής. Κάλεσαν τότε τον διακεκριμένο ιστορικό και λογοτέχνη Δημήτριο Καμπούρογλου, ο οποίος απεφάνθη ότι επρόκειτο για το χαμένο τάφο της Αγίας Φιλοθέης. Εκεί ακριβώς χτίστηκε το εκκλησάκι της Αγίας Φιλοθέης που υπάρχει σήμερα και γύρω του χτίστηκε σιγά σιγά ολόκληρη η πολυτελή συνοικία. Η Φιλοθέη ανακηρύχθηκε οσία το 1597 από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Πού να το φανταζόταν η καλή Γριούλα ότι οι ερημιές στις οποίες πέρασε τη ζωή της θα μετατρεπόντουσαν κάποτε στα ακριβότερα και πιο πολυσύχναστα μέρη της χώρας και ότι πάνω στο μοναστήρι της θα στεκόταν ένα Ολυμπιακό στάδιο με τα τερατώδη τόξα του Καλατράβα και ότι το σεμνό της πηγάδι που έφερενε ψυχές θα το έκανε μια μπουκιά, ένας τριπλός οδικός κόμβος από τσιμέντο.